Κατά τη ακρίβεια προσανατολίζεται η κυβέρνηση, οι αποφάσει θα ληφθούν στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, με το βέβαιο να είναι πω η κλιμακωτή επιδότηση στου λογαριασμού τη ΑΕΚ θα καλύψει και του καλοκαιρινού μήνε. Εν μέσω καύσωνα και την ανάγκη για αυξημένη χρήση των κλιματιστικών και κατ' επέκταση την ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνει στο ζενή τη, το Υπουργικό Συμβούλιο στην αυριανή του συνεδρία θέτει επιτάπητο στην επέκταση των υφιστάμενων μέτρων στήριξη. Μέτρα που αφορούν την κλιμακωτή επιδότηση του κόστου ηλεκτρικού ρεύματο και την παράταση τη εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη. Μέτρα που λήγουν τέλο του μήνα. Με τι οδηγίε σε πολιτικό επίπεδο να είναι η επέκτασή του ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Με την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για την ολοκληρωμένη λίστα με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο. Αν το κράτο έρθει και καταργήσει την επιδότηση, οπότε θα ανέβουμε πάνω στου λογαριασμού μα ακόμα 11 ευρώ τον μήνα. Οι συνθήκε που επικρατούν σήμερα δεν δικαιολογούν την κατάργηση τη επιδότηση. Και ενώ επεξεργάζονται μέτρα για μείωση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο, οι αυξήσει τη ΑΕΚ στι τιμέ τη κιλοβατόρα προκαλούν νέο πονοκέφαλο στου καταναλωτέ, αφού αυτή έφτασε τα 30 σεν, καταγράφοντα αύξηση 1,5%. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 800 κιλοβατόρε θα κληθεί να πληρώσει 240 ευρώ την διμηνία. Η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει κατά του καλοκαιρινού μήνε, δεδομένου του σημαντικού κόστου ηλεκτρικού ρεύματο που προβλέπεται να επομιστούν. Στα ύψη ανέβηκε ο εναρμονισμένο πληθωρισμό τον Μάιο, καταγράφοντα το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 μηνών, φτάνοντα το 3%, καταγράφοντα αύξηση 1,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το γενικό επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζει τον καταναλωτή είναι σταθερό σε πολύ ψηλές τιμές. Προσθέτοντα πως υπάρχει λιαχτίδα φωτό, καθώς δεν αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι τιμέ. Μηνύματα προ τι τράπεζε.